Καλησπέρα, Πόπη. Το σφυροκόπημα από την πλευρά της Τουρκίας κατά της Ελλάδας βέβαια συνεχίζεται, εντείνεται θα λέγαμε. Τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, Πρόεδρος, Υπουργοί, αξιωματούχοι, όλοι βάλουν καθημερινά κατά της Ελλάδας, προειδοποιώντας την όμως. Αυτή είναι η διαφορά. Όχι απλά κατηγορώντας την όπως ήταν το προηγούμενο διάστημα για όσα μεμτά βλέπει τέλος πάντων η Άγκυρα εκ μέρους της Ελλάδας. Γι' αυτό λοιπόν, αν μιλούσαμε με πολεμικούς όρους, αυτή τη στιγμή ζούμε μια λεκτική και διπλωματική επίθεση σε όλα τα μέτωπα. Έχει μάλιστα φουσκώσει τόσο πολύ το ελληνοτουρκικό ζήτημα που κάποιους έκαναν εδώ σήμερα να σκεφτούν και να γράφουν και να λένε ότι πρόκειται να υπάρξει παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί δεν πάει άλλο. Τα στοιχεία μάλιστα που φωτογραφίζουν ήδη αυτήν την ανάληψη δράσης από την Ουάσιγκτον, γιατί βλέπουν ήδη την Ουάσιγκτον να έχει ενεργοποιηθεί μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας και για να μειωθεί αυτός ο πυρετός, λένε ότι είναι πρώτα απ' όλα ότι ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, ο Νίκος Δένδιας, συναντήθηκε με τον Αμερικανό πρέσβη Τζόρτζ Τσούνι 2 φορές το τελευταίο 24ωρο, 2 συναντήσεις σε μία ημέρα, και από την από εδώ πλευρά, αντίστοιχα, ο Υφυπουργός Εξωτερικών, ο Σεντάτον Αλ, ο οποίος, να θυμίσουμε, είναι αυτός που συμμετέχει στις διερευνητικές, συναντάται λοιπόν σήμερα με τις υφυπουργούς εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Wendy Sherman και Victoria Nuland, και στην επίσημη ανακοίνωση του τουρκικού Υπουργείου Εξωτερικών λέγεται ότι θα συζητηθούν και περιφερειακά ζητήματα. Η αίσθηση λοιπόν εδώ είναι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ένα κάλεσμα stop και στις δύο πλευρές. Πώς θα έκανε δηλαδή όταν λες ένα κάλεσμα stop και στις δύο πλευρές, εννοείς ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καλέσουν την Ελλάδα να σταματήσει από τι? Η Τουρκία απειλεί ότι θα εισβάλλει στη χώρα μας. Η Ελλάδα δεν έχει απειλήσει ότι θα εισβάλλει και θα βομβαρδίσει τη Σμύρνη ή ότι θα μπει στην Ατάλεια. Τι εννοεί δηλαδή? Το μόνο που μπορεί να πάει το μυαλό μας είναι να ζητήσει την στρατικοποίηση, ένα στόπ στη στρατικοποίηση των νησιών. Αυτό εννοεί ο Τούρκος. Αυτό είναι που λένε οι Τούρκοι. Οι Τούρκοι θεωρούν ότι η Ελλάδα παρενοχλεί, εξοπλίζεται, κάνει ένα σωρό πράγματα, θεωρούν οι Τούρκοι ότι κάνει η Ελλάδα, και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πούνε και στην Ελλάδα κάτι τέτοιο. Αλλά αυτό είναι η τουρκική άποψη φυσικά. Πάντως εδώ έχει αρχίσει και συζητείται έντονα αυτό το ενδεχόμενο, για να μην πω μάλιστα ότι περιμένουν και προκαλούν μια παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών στο ελληνοτουρκικό ζήτημα. Μάλιστα, σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μαρία Ζαχαράκη.